Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών βρέθηκε στην επιχείρηση του κύριου Μαρτάκη Ιωάννη με σκοπό να καταγράψει τα προβλήματα που απασχολούν έναν κρεοπόλη στην καθημερινότητά του. Κύριε Μαρτάκη, ποια είναι η κατάσταση του κλάδου των κρεοπολών? Η κατάσταση του κλάδου μας είναι σε μία φάση που πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν είναι σταθερό αυτόν τον καιρό που ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες ελέγχου οι οποίες μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν και όταν έρχονται να μας ελέγξουν εμάς δεν ξέρουν τι ζητάνε. Άλλα ζητάει μία, άλλα ζητάει άλλη. Είναι κάπως μπερδεγμένα τα πράγματα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ότι έρχεται ο ΕΦΕΤ, σου ζητάει άλλα. Έρχεται η Διεύθυνση Ακτινιατρικής Υπηρεσίας, σου ζητάει άλλα. Έρχεται το Υπουργείο Εμπορίου, σου ζητάει άλλα. Σε πράγματα τα οποία η ενημέρωση δεν είναι σωστή. Και σε εκείνους και σε εμάς. Μάλιστα. Η εξέλιξη των τιμών του κρέατος και των πάγιων εξόδων των επιχειρήσεων σας, ποια είναι τα τελευταία χρόνια? Οι τιμές, θα έλεγα, δεν είναι πάρα πολύ υψηλές. Έχουν, από τον καιρό που μπήκαμε στο ευρώ, έχουν κρατηθεί σε χαμηλά σημεία. Βέβαια, μία αύξηση του 5 με 10% κάθε δύο χρόνια γίνεται. Τα τελευταία χρόνια βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τη βάλουμε πάνω στη λιανική τιμή που πουλούμε, γιατί υπάρχει κρίση, αυτό επηρεάζει και τον κόσμο, το καταναλωτικό κοινό και εμάς οπωσδήποτε. Οπότε προσπαθούμε να κρατάμε κάποιες τιμές εις βάρος του ποσοστού κέρδους μας στα ίδια επίπεδα που ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Τα έξοδα δυστυχώς αυξάνονται. Ακούμε καθημερινά, αυξήθηκε η ΔΕΗ, αυξήθηκε το πετρέλαιο, αυξήθηκε το ένα, αυξήθηκε το άλλο. Άλλα βέβαια έχουν μείνει στάσιμα, σταθερά, όπως είναι το ενίκιο, όπως είναι οι μισθοί, δεν έχουν αυξηθεί. Αλλά σε γενικές γραμμές αυξάνονται. Τα άλλα άμεσα προβλήματα του κλάδου σας, ποια μένουν? Προβλήματα. Προβλήματα γενικά είναι σαν κλάδος δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε από τους υγιείς κλάδους, από τους κλάδους που έχουμε μια υπηρεσία, ένα προϊόν πρώτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο σε θέματα, όπως σας είπα πριν, στις διατάξεις που υπάρχουν, στο καινούργιους νόμους βάσει στο υγειονομικού ενδιαφέροντος, η βάση προέλευσης των κρεάτων των οποία πουλάμε, αν θα είναι εισαγωγή ή αν δεν θα είναι, σε τέτοια πράγματα. Να μπουν σε κάποιο ενιαίο φορέα ο έλεγχος, να ξέρουμε κι εμείς από πού ελεγχόμαστε, γιατί ελεγχόμαστε και σε ποια πράγματα ελεγχόμαστε και πώς πρέπει να τα παρουσιάζουμε και στο καταναλωτικό κοινό και και στις αρμόδιες αρχές που έρχονται προς έλεγχο. Οι επιχειρηματίες αλλά και οι εργαζόμενοι στα καταστήματά σας πρέπει να έχουν περάσει κάποια σεμινάρια για να ασκήσουν το επάγγελμα και να... Ναι, έχει βγει ένας νόμος ο οποίος πλέον και καταρχάς για να βγάλεις άδεια κρεοπολίου θα πρέπει να έχεις το δίπλωμα της σχολής κρεοπολών. Αλλά έχει βγει και ο νόμος, αν δεν απατάμε εδώ και 1-2 χρόνια, που και οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση θα πρέπει και αυτοί να έχουν το ανάλογο δίπλωμα. Είναι σχετική δηλαδή με το επάγγελμα, με αυτό το οποίο προσφέρουν. Το θεωρείτε θετική εξέλιξη?
Βεβαίως, βεβαίως και είναι θετική η εξέλιξη, γιατί έτσι προσδιορίζεις καλύτερα αυτό το οποίο κάνεις. Σαν επιχειρηματίας, ο άλλος που θα έρθει ξέρεις ότι έχει ένα χαρτί που ξέρει πέντε πράγματα και θα φερθεί σωστά ή στο πελάτη αν είναι πολιτής ή στο κρέας όταν θα το παραλάβει, πώς θα το τεμαχίσει, πώς θα το φυλάξει μέσα στα ψυγεία κτλ. Το μέλλον του επαγγέλματος πώς το βλέπετε? Το μέλλον του επαγγέλματος. Αυτές τις μέρες νομίζω ότι για μέλλον δεν μπορούμε να μιλάμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται για να μιλήσουμε καθαρά ότι το βλέπω εκεί ή κάπου αλλού. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν βάλει και αυτοί τμήματα κρεοπολίου. Υπάρχουν οι χονδρέμποροι, οι οποίοι και αυτοί, άλλοι σε μεγάλη κλίμακα, άλλοι σε λιγότερη, προσπαθούν να βγουν και στο Λιανό, στη λιανική πώληση, που και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι αθέμητο, δεν είναι όμορφος ανταγωνισμός. Τώρα θα πάει στους παραδοσιακούς κρεοπόλες, θα μείνει εκεί, θα πάει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα κέντρα κρέατος, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής πάντως, στην Ελλάδα τουλάχιστον, το καταναλωτικό κοινό έχει περισσότερη εμπιστοσύνη σε μας, γιατί τον πελάτη τον προσέχουμε, δημιουργούμε μία εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προσπαθούμε η ποιότητα η οποία του δίνουμε να είναι η καλύτερη δυνατή, έχουμε και την εμπειρία και την τεχνογνωσία να τον εξυπηρετήσουμε όσο απαιτητικός και αν είναι. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρατάμε τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου στα μικρά και παραδοσιακά κρεοπολία. Μιλήσατε για θέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των παραδοσιακών κρεοπολίων. Ναι. Για πείτε μας. Αθέμητος ανταγωνισμός είναι όταν κάποιος κάνει δικιά του εισαγωγή και βγει στη λιανική πώληση απευθείας, έχει το πλεονέκτημα μιας καλύτερης προσφοράς τιμής λιανικής προς το αγοραστικό κοινό, η οποία και λόγω εποχής, γιατί τώρα κακά τα ψέγματα στις μέρες μας μας ενδιαφέρει ακόμα και και τα 10 cents και τα 20 cents, όταν πουλάει κάποιος πιο φτηνά αποκτά ένα πλεονέκτημα απέναντι στον παραδοσιακό κρεοπόλη. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή εστιάζεται πιο πολύ στο θέμα τιμής, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια συνάρτηση μεταξύ τιμής, ποιότητας και εξυπηρέτησης. Αυτό είναι το πιο λογικό, αλλά όταν βλέπεις ότι η εποχή σε πιέζει στην τσέπη, το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι η τιμή. Πρόσφατα στην επικαιρότητα κυριάρχησε το ζήτημα της πώλησης αλλογής και ο κρέατος. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα και αν επηρέασε και την δουλειά σας? Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι η συμπίεση των τιμών να ρίξουμε τις τιμές, να φτάσουμε τα προϊόντα σε μία τιμή η οποία θα είναι το κόστος και κάτι λίγο παραπάνω, οδηγεί τους ανθρώπους να βρίσκουν άλλες λύσεις για να ρίξουν το κόστος τους. Όχι όλους βέβαια, αλλά μερικούς, οι οποίοι για μένα είναι και ασυνείδητοι. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα. Αυτό το κρέας ήρθε σε κατεψυγμένη μορφή, με παραπλανητική ετικέτα ότι είναι βόηο κρέας, ενώ ήταν αλουγίσιο. Οι έμποροι οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για τα παρασκευάσματά τους ή για να κάνουν οτιδήποτε, μείνανε στο ότι ήταν πιο φτηνό από ένα αντίστοιχο άλλο. Το προτιμήσανε και μετά όταν βγήκε στη φόρα ότι αυτό ήταν
κρέας αλόγου και όχι βόηο κρέας, την πατήσανε χωρίς να το ξέρουν. Οι ηθικοί αυτούργοι είναι αυτοί οι οποίοι το φέρανε, το εισάγανε στην Ελλάδα, εις γνώση τους. Οι υπόλοιποι οι οποίοι το χρησιμοποιήσανε λόγω καλύτερης τιμής από ένα άλλο κατεψυγμένο κρέας αντίστοιχο, θεωρώ ότι την πατήσανε γιατί εστιάσανε μόνο στην τιμή. Σε εμάς, στους παραδοσιακούς κρεοπόλες, δεν νομίζω ότι έκανε κάποια ζημιά, διότι εμείς ούτε κατεψυγμένα κρέατα πουλάμε στην πλειονότητά μας. Οι ποσότητες παρασκευασμάτων που φτιάχνουμε είναι μικρές για το κοινό του καταστήματός μας. Φτιάχνοντας κάποιο παρασκεύασμα, δεν μας ενδιαφέρει να ρίξουμε το κόστος τόσο. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το οποίο φτιάξουμε να είναι επιθυμητό από τον πελάτη. Και για να είναι κάποιο παρασκεύασμα επιθυμητό από τον πελάτη, πρέπει να το κάνεις ποιτικό, πρέπει να χρησιμοποιήσεις σωστά και καλά υλικά. Οπότε εμείς εστιάζουμε εκεί. Γι' αυτό και στην ταμπέλα της τιμής φαινόμαστε ακριβοί. Γιατί χρησιμοποιούμε και ακριβά υλικά. Δεν διστάζουμε κάτι το οποίο δεν κάνει να μην το βάλουμε ή να το πετάξουμε κι ακόμα. Το σωματείο σας, για τα προβλήματα που μας αναφέρατε, σε ποιους έχει απευθυνθεί και ποιες είναι οι θέσεις του για την επίλυση των παλιών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε? Θεωρώ ότι το σωματείο μας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε ανεπτυγμένο σωματείο με πάρα πολλά μέλη. Δεν είμαι εις θέση να σας πω πόσα ακριβώς είναι τα μέλη που έχουμε, αλλά στις συνελεύσεις, εν πάση περιπτώσει, που παρακολουθώ, βλέπω ότι οι αίθουσες πάντοτε είναι γεμάτες. Απευθυνόμαστε σε όλα τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, από διευθύνσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ό,τι έχει σχέση με το τρόφιμο, έχουμε κάποια επαφή και κάποια επικοινωνία. Ανταπόκριση υπάρχει? Κανένας δεν λέει όχι. Ανταπόκριση υπάρχει σε αυτό το σημείο. Απλά από εκεί και πέρα δεν βγαίνουν κάποια αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν τελικές αποφάσεις, δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία να μας βγάλουν από το άγχος της διαβίωσης, ότι η δουλειά μας θα κρατήσει, ή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι θα έχει κάποιο μέλλον. Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου των κρεοπολιών προς το επαγγελματικό επιμελητήριο και τι θα μπορούσε να κάνει το επιμελητήριο για τα κρεοπολία? Ποιες είναι κάποιες ανάγκες που θα μπορούσατε να έχετε, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε? Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει το επαγγελματικό επιμελητήριο στο να μπούμε φερρυπίν, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν είμαστε μέσα στα επαγγέλματα αυτά που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Μήπως μέσω επαγγελματικού επιμελητηρίου θα μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε και εμείς, διότι πολλές επιχειρήσεις συναδέλφων είναι σχετικά παλιές. Με την κρίση που υπάρχει, κεφάλαια δεν υπάρχουν για να κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποια αγορά καινούριων εξοπλισμών. Ξέχασα πριν να σας πω ότι προσπαθούν να γραφειοκρατικά να μας βάλουν και σε ένα γραφείο μέσα για να κρατάμε κάποια ισοζύγια, το τι κιλά δώσαμε, τι κιλά δεν δώσαμε, να γίνεται από την αγορά μέχρι την πώληση να υπάρχει μια διαδικασία που να φαίνονται ορισμένα πράγματα που δεν αντιλέγει κανείς ότι είναι σωστά και σωστός πρέπει να φαίνονται. Απλά θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε
όλα τα ακροπολία να έχουν κομπιούτερ, να έχουν κάποιες μηχανές ταμιακές ή ζυγαριές οι οποίες να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, να κρατούν κάποια στοιχεία για να μπορούν πιο εύκολα να βγάζουν την αποθήκη τους, το τι πούλησαν, τι δεν πούλησαν, όλα αυτά. Αυτά θα μπορούσε βέβαια με ένα πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή να δώσει μεγάλη βοήθεια σε επαγγελματίες και συναδέλφους μου.